Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, από το ε μέχρι το χ, μέχρι τις 5 εδώ. Και υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι είμαστε στο Facebook, το Twitter και το Instagram, στο email της εκπομπής και www.dyntv.gr, στην ιστοσελίδα της Δίων Τηλεόρασης. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, που είναι ο πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Νεοκεσάρης, ο Σάββας Τσεντίδης. Καλησπέρα, Σάβα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθες ξανά. Ναι. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι ο πρόεδρος, είμαι ο υπεύθυνος εκδήλωσης. Ο υπεύθυνος εκδήλωσης, για την οποία μιλάμε, εκδήλωση είναι η μέρα μνήμης Μεγάλου Βασιλείου. Είναι την Κυριακή. Την Κυριακή στις 6.30. Ναι, 6.30 είναι η ώρα προσέλευσης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε αρκετά σωστά στην ώρα μας, 7 η ώρα, για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και όλο το πρόγραμμα. Πες μας λίγο, Σάβα, για την εκδήλωση. Τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Και ποιος είναι ο στόχος, βεβαίως? Να ξεκινήσουμε από το στόχο. Mm-hmm. Ο στόχος είναι να διαφοροποιήσουμε, μάλλον να παρουσιάσουμε την πραγματική ιστορία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως ακριβώς έγινε εκείνο το χρονικό διάστημα, τι προσδοκούσε ο κόσμος τότε από το Μέγα Βασίλειο, τι ήταν το αποτέλεσμα της δράσης του και πώς αυτό το αποτέλεσμα μας διακατέχει εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια και μας έχει δώσει και σαν λαό την δυνατότητα να δημιουργήσουμε έθιμο, όπως είναι η Βασιλόπουτα που είναι πολύ γνωστό σε όλους, mm-hmm. αλλά πολύ περισσότερο να μας δώσει και την αίσθηση της φιλανθρωπίας, της αξίας του ανθρώπου και όλα αυτά που έκανε εκείνο το χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάρη είναι ο πρώτος που έκανε νοσοκομείο με την πλήρη μορφή και την πλήρη έννοια που έχουμε σήμερα. Είναι σπουδαίο το έργο του και γνωστό για τα όσα έχει κάνει ο Μέγας Βασίλειος και βεβαίως μιλάμε για τον δικό μας. Τον Μέγα Βασίλειο, τον Βασίλειο και όχι τον δυτικοφερμένο Άγιο Βασίλειο. Ναι, ο δυτικοφερμένος έχει μία ρίζα πάνω στον Μέγα Βασίλειο και αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ότι πάντα, ας πούμε, θέλανε να πάρουν πράγματα από εμάς ως πολιτιστικά δρόμενα που είχαν ήδη δημιουργηθεί και είχαν μεγάλη επιτυχία. Και έτσι πήρανε τον Μέγα Βασιλείο, τον έκαναν Άγιο Νικολάου, γιατί δεν τους βόλευε η νομασία, γιατί μετά ταυτιζόταν 100%. Mm-hmm. Τον προσάρμοσαν σύμφωνα με τα δικά τους ήθη και έθιμα και καλώς ή κακώς το κάνανε. Και από εκεί και πέρα τον πήρε Coca-Cola και από πράσινο τον έκανε κόκκινο και από αδύνατο χοντρό. Για να ταιριάσει με το κόνσεπτ. Όπως το ξέρουμε σήμερα. Και η εκδήλωση αυτή λοιπόν θα δείξει το πραγματικό πρόσωπο του Μέγα Βασιλείου. Ναι, φιλοδοξούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Με ποιο τρόπο, με ομιλητές? Ο μιλητής είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κύτρου Κατερίνης και Πλαταμόνος ο κύριος Γεώργιος, ο οποίος αμέσως αποδέχτηκε την πρόσκληση. Μας θύμισε δηλαδή ουσιαστικά με το που του αναφέραμε όλη mm-hmm. την ιδέα mm-hmm. και ήταν και αυτός που μας έδωσε και την όθηση να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Ο οποίος θα μιλήσει, θα έχουμε κάποιο ναι, άλλο θα κάνει υλικό. Αναφορά, θα κάνει αναφορά ο ίδιος. Είναι ένα θέμα καθαρά θρησκευτικό. Mm-hmm. Η ρίζα του τουλάχιστον είναι αυτή. Τα αποτελέσματα στην κοινωνία είναι πολύπλευρα. Και θα μπορούσαμε να τα δούμε και με κάποια δρόμενα τα οποία τα έχουμε προσαρμόσει πάνω σε όλη την εκδήλωση. Όπως είναι εικαστικά. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι ήδη ζωγραφίζουν πίνακες και τους έχουν ετοιμάσει για αυτή την εκδήλωση, αποκλειστικά και μόνο για αυτή την εκδήλωση. Mm-hmm. Από ό,τι έχουμε συζητήσει με πολύ κόσμο, είναι η πρώτη φορά που έχει τολμήσει κάποιος να ζωγραφίσει. Και όχι να αγιογραφήσει για τον Μέγα Βασιλείο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι η αγιογραφία είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, με φωτοστέφανα και τα σχετικά και την συγκεκριμένη τεχνική. Εδώ δεν είναι αγιογράφοι αυτοί που έχουν ζωγραφίσει μόνο, είναι ζωγράφοι. Και υπάρχουν και αγιογράφοι που έχουν κάνει αγιογραφίες. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς. Ναι, νομίζω ναι. Πώς φαντάζονται τον Μέγα Βασίλειο. Ναι, θα ήθελαν όλοι να δουν. Και αυτό βέβαια το τολμάμε όσον αφορά την πολιτική του ζωή και όχι την αγιοποιημένη, mm-hmm. γιατί αυτό το έχουμε ξεχωρίσει μέσα στην αίθουσα. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή την ζωγραφική μέχρι να αγιοποιηθεί και την αγιοποίησή του με τις εικόνες που όπως ξέρουμε πάντα. Mm-hmm. Διαβάζω εδώ έχει δρόμενο, θεατρικό, μουσικό δρόμενο. Ναι, έχουμε θεατρικό δρόμενο. Είναι από την ενορία της Αναστάσεως του Κυρίου από τη Θεσσαλονίκη και από τους Αμπελόκηπους. Εκεί μας βοήθησε πάρα πολύ ο πατήρ Κωνσταντίνος ο Χατζηγιακελίδης, που είναι ο πρωτοπρεσβύτερος στην Εκκλησία. Έχουν δημιουργήσει ένα θεατρικό μέσα από το κατηχητικό που έχει η συγκεκριμένη ενορία. Το έχουν δουλέψει εδώ και περίπου 4 μήνες και έχει να κάνει με την ιστορία την πραγματική του Μεγάλου Βασιλείου. Και είναι αρκετά συγκινητικό. Διάλογος Μεγάλου Βασιλείου με τον Σάντα Κλάους. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Ό,τι λες. Ναι, το παρακολούθησα το Σάββατο στην πρεμιέρα που είχαν στη Θεσσαλονίκη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τι μπορεί να λένε οι δυο τους? Νομίζω αυτά που ξέρουμε όλοι. Και ίσως κάτι παραπάνω. Γιατί να αντιγράφεις, ας πούμε. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
Μάλιστα. Και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς. Ναι, νομίζω είναι αρκετά τολμηρό. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε λοιπόν μια τέτοια εκδήλωση με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρουσίαση? Θα σας πω. Ο Μέγας Βασίλειος είναι Πόντιος στην καταγωγή. Είναι γεννημένος στην Νεοκεσάρια του Πόντου. Το χωριό το οποίο έχω γεννηθεί και κατάγομαι είναι η Νεοκεσάρια της Πιερίας, αλλά ουσιαστικά η καταγωγή μας είναι από την Νεοκεσάρια του Πόντου. Είχα πάντα στο μυαλό μου από μικρός τι είναι αυτός ο Άγιος Βασίλειος, αλλά όσο μεγαλώνεις αρχίζεις μαθαίνεις περισσότερα πράγματα. Και έτσι κάποια στιγμή πήραμε την απόφαση στο Σύλλογο ότι έχουμε χρέος σαν συγχωριανοί του, στην ευρύτερη έννοια, έτσι να μην γίνει και καμιά παρεξήγηση, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτόν τον άνθρωπο και για το έργο που έχει κάνει, γιατί μάλλον έχει αρχίσει να ξεφτίζει και πρέπει να το ξαναπαναφέρουμε. Όταν είπατε στα μέλη και στον κόσμο ότι θα κάνετε αυτή την εκδήλωση που θα αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα, τι σας είπανε, τους ξάφνιασε λίγο? Είναι λίγο περίεργο, με την έννοια ότι δεν συνηθίζεται σύλλογοι να κάνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ναι, αυτό βέβαια το αντιληφθήκαμε στην πορεία, γιατί ίσως καμιά φορά η άγνοια σε προστατεύει για να πετύχει το στόχο σου. Όταν απευθυνθήκαμε σε άλλους συλλόγους και εκτός Πιερίας και συζητήσαμε το θέμα, και μάλιστα αρκετοί οι οποίοι είναι στον χώρο του πανεπιστημιακού εκδηλώσαν τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είπαν ότι πρώτη φορά βλέπουν να διοργανώνεται μια τέτοιου τύπου εκδήλωση. Και αυτό το αντιλήφθηκα και με άλλους συλλόγους που δραστηριοποιούνται. Έχουν κάνει βέβαια πολλά πράγματα, αλλά όχι κάτι τόσο πολύ συγκεκριμένο και με τέτοιο στόχο. Αυτή είναι μια κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθήσετε? Ο Σύλλογος δηλαδή την επόμενη χρονιά θα προγραμματίσετε κάτι εξίσου, θα το βάλω σε εισαγωγικά πρωτότυπο ή περίεργο, αν θέλετε? Ναι, είναι ένας στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος ξεκίνησε να είναι από όραμα σε πράξη από την μέρα που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για αυτό το πράγμα, και την έγκριση ουσιαστικά την πήραμε νομίζω 10 Νοεμβρίου για να μπορούμε να ξεκινήσουμε όλο αυτό το πράγμα που είναι πολύ μεγάλο, γιατί αυτή τη στιγμή εργάζονται περίπου 200 άτομα για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Είπαμε που θα γίνει η εκδήλωση? Ναι, θα γίνει στην ΕΚΑΒ. Στην ΕΚΑΒ λοιπόν. Χορηγός επικοινωνίας, να πούμε ότι είναι Ιδίων Τηλεόρασης. Ναι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και το Σεβασμιότατο για την άμεση ανταπόκριση του, αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια και τον Δήμο Κατερίνης και τον Δήμαρχο συγκεκριμένα και την κυρία Μαυρίου, αλλά κυρίως και τον κύριο Παυλίδη που στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και μας βοήθησε πάρα πολύ στην εκδήλωση. Με απότερο σκοπό βεβαίως να ακουστεί και η Νεοκεσάρια, έτσι, σαν σύλλογος του... Και να θέλαμε να το κρύψουμε δεν γίνεται, εντάξει, είναι φυσιολογικό, ναι. Σαν νέοι του χωριού που θέλετε να αναδείξετε και να κάνετε πράγματα για το χωριό, αυτός δεν είναι ο σκοπός? Αυτός είναι ο σκοπός, και αυτός είναι όμως όχι ο μοναδικός σκοπός της εκδήλωσης, γιατί εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Όταν μιλάς για μια προσωπικότητα που έχει το χαρακτηριστικό Μέγας σε ένα πρώτο ιδίωμα, αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι είναι πάντα μεγάλα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι μικρά όταν μιλάς για τέτοιες προσωπικότητες. Γι' αυτό το λόγο κάναμε κάποιες καινοτόμες πράξεις. Μία από αυτές ήταν να ταξιδέψουμε, να κάνουμε στις 30 Νοεμβρίου περίπου 850 χιλιόμετρα για να επισκεφθούμε όλα τα αδελφά χωριά της Νεοκεσάριας. Όπου θέλαμε να δώσουμε την ίδια αξία που μπορεί να έχει το όνομα Νεοκεσάρια και στα άλλα τα χωριά που μπορεί να μην λέγονται Νεοκεσάρια, αλλά είναι Νεοκεσάρια. Παραδείγματος χάρη, να πάμε στα κοντινά μας τα χωριά που είναι εδώ στην Πιερία. Το Νέο Κεραμίδι και η Νέα Χράνη έχει πολλούς νεοκεσαριώτες, τους οποίους θέλουμε να είναι στην εκδήλωση, γιατί δεν τιμάμε το χωριό Νεοκεσάρια της Πιερίας, αλλά τιμάμε το χωριό Νεοκεσάρια του Πόντου. Έχει πολλά χωριά στην Ελλάδα? Ναι, είμαστε αρκετά. Είμαστε στη Νεοκεσάρια, την στενή έννοια του όρου, ανήκει ο Λόφος Ελασσόνας, ανήκει η Νεράιδα Κοζάνης, τα Λεύκαρα. Σε λίγο πιο ευρύτερη έννοια το χωριό Βαθύλακος που είναι κοντά στα Λεύκαρα. Είναι τα πρώτα χωριά στα οποία εγκαταστάθηκαν οι Νεοκεσαριώτες και μετά κατέβηκαν στην Πιερία. Είναι η Αγία Τριάδα στην Βέρεια και είναι και η Νέα Χάνη. Ναι, αυτά. Και στην εξαγχιστία συγγένεια, αδελφό χωριό, είναι η Νεοκεσάρια των Ιωαννίνων, οι οποίοι λόγω του ονόματος είμαστε αδελφό χωριό. Μάλιστα. Με την έννοια ότι αυτοί είναι Κεσαριώτες από την Καπαδοκία και εμείς είμαστε Νεοκεσαριώτες από τον Πόντο. Γι' αυτό πήγαμε και στην Νεοκεσάρια για να τους προσκαλέσουμε σε αυτήν την εκδήλωση, γιατί θεωρούμε ότι το πιο βασικό δεν είναι να γιορτάζεις κάτι δικό σου με την χαρά του εγωιστή, αλλά να γιορτάζεις κάτι ευρύτερα όλων, γιατί ο Μέγας Βασίλειος δεν ανήκει εκεί που γεννήθηκε, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θέλετε να προσδώσετε μεγαλύτερη διάσταση, δηλαδή μια εκδήλωση που δεν θα είναι τοπικού χαρακτήρα? Ναι, είναι οικουμενικός σαν προσωπικότητα και πρέπει να προσδοθεί αυτή η προσωπικότητα στην πλήρη του διάσταση. Και αυτός ήταν ο στόχος της εκδήλωσης από την αρχή.
Δεν ήταν δηλαδή να επωφεληθεί η Νεοκαισάρια σαν Νεοκαισάρια, αλλά να επωφεληθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός από αυτό που χάρισε αυτός τότε. Γιατί δεν το χάρισε στους συγχωριανούς του, το χάρισε σε όλους τους Έλληνες. Να έρθουμε τώρα και στις άλλες δράσεις του Συλλόγου. Είχαμε και το καλοκαίρι την... Ναι, πριν όμως ναι. να σας πω κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, ναι. γιατί δεν θέλαμε να επεκταθούμε μόνο στους τοπικούς νεοκεσαριώτες. Κάναμε και μια κίνηση σε όλες τις ομοσπονδίες πανελληνίες των πολιτιστικών συλλόγων. Και έχουν προσκεκληθεί όλες οι ομοσπονδίες, οι περισσότερες εκ των οποίων το 90% έχει ανταποκριθεί θετικά στην εκδήλωση. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή η προσωπικότητα έχει βοηθήσει όλα τα ελληνικά φύλλα. Είτε λέγονται Βλάχοι, είτε λέγονται Σαρακατσάνοι, είτε λέγονται Πτανήσιοι, είτε λέγονται Θράκες, ή μην ξεχνάω και κανέναν. Γιατί όλοι έχουν κάλαντα, όλοι έχουν έθιμο με το Μέγα Βασίλειο και όλοι πιστεύουν σε αυτόν ως ένα πνευματικό δώρο που το περιμένουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Άρα φαντάζομαι, πρωτού πάμε στις δράσεις, ότι για την επόμενη χρονιά θα ετοιμάζετε κάτι το οποίο το ξέρετε και δεν μας το λέτε. Μια προσωπικότητα την οποία θα τιμήσετε. Έχουμε την διάθεση να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων, όπως και τώρα βρέθηκαν ξαφνικά 200 άνθρωποι και δουλεύουν εθελοντικά, ναι, χωρίς κανένα απολύτως κέρδος, με διάθεση αγάπης απέναντι σε αυτή την προσωπικότητα και στο έργο του, έτσι πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, αν βοηθήσουν όλοι για το... και για την Πιερία και για όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Να πάμε στις άλλες δράσεις. Ας πάμε λοιπόν και να θυμηθούμε το καλοκαίρι που είχατε αυτή την εκδήλωση για την παρουσίαση του μαμούθ που βρέθηκε στην περιοχή του Μαστόδοντα. 5 εκατομμύρια χρόνια, 7. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια χρόνια, μπορεί να φτάνει και τα 9. Ναι. Κατά μέσο όρο 8. Που έζησε εκεί στην περιοχή και έχουν βρεθεί απολιθώματά του. Ναι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι και ο Δήμος θα ανταποκριθεί σωστά και θα περιμένουμε κάπου τον Μάιο να ξεκινήσουν οι ανασκαφές. Η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι έτοιμη, έχει οργανωθεί και περιμένει το OK για να μπορεί να ξεκινήσει. Είναι ένα σημαντικό έβριμα πάντως. Από τις συζητήσεις που έχουμε γίνει σε προσωπικό επίπεδο πάντα, ναι, είναι ένα σημαντικό έβριμα και μάλιστα είναι σημαντικό έβριμα όχι μόνο σαν παγκόσμιο γεγονός, που έτσι χαρακτηρίζονται αυτά τα γεγονότα. Είναι παγκόσμιο γεγονός. Ναι. Αλλά και για την τοπική κοινωνία, γιατί μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν ξέραμε. Παραδείγματος χάρη, για να ζούσε αυτό το ζώο 9 εκατομμύρια χρόνια πριν, σημαίνει ότι 9 εκατομμύρια χρόνια είχαμε μια σταθερό τρόπο ζωής. Και αυτό μας βοηθάει να εξηγήσουμε γιατί ο πολιτισμός μας ξεκίνησε και έφτασε σε τέτοια επίπεδα, γιατί είχε την ηρεμία να μπορεί να ζήσει και να παράγει έργο. Ήταν καλό το περιβάλλον. Ναι, για να ήταν πολύ να καλό το περιβάλλον. Ναι. Αυτά είναι τα μηνύματα που έχουμε λάβει από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Γιατί και εμείς, επειδή δεν γνωρίζουμε, ρωτούσαμε τι ακριβώς σημαίνει για μας. Και μας εξηγούσαν οι πανεπιστημιακοί ότι αυτό το πράγμα σημαίνει πολλά πράγματα. Γενικά όμως, να ξέρετε αυτό. Αυτό που είδαμε πάντως ήταν οι χαβλιόδοντες του Μαστόδοντα. Ναι, είδαμε μέρος του χαβλιόδοντα. Δεν είναι ολόκληρος ο χαβλιόδοντας. Πολύ μεγάλος μέγεθος. Ναι, αυτό το μικρό κομμάτι ήταν περίπου 1,30 από το σύνολο του χαβλιόδοντα που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα μέτρα είναι. Που σημαίνει βεβαίως ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ζώο αυτό που ζούσε εκεί στην περιοχή εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο με την αξία του μεγέθους του, όχι όσο με την αξία της ηλικίας του. Έτσι ακριβώς, βεβαίως. Η ηλικία μετράει και τι πληροφορίες δίνει για το επιστημονικό κόσμο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι και ένας πόλος έλξης. Θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες στην περιοχή. Από τουριστικής άποψης. Ναι, θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης και για τον απλό άνθρωπο που θέλει να δει κάτι διαφορετικό, αλλά κυρίως για επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν κάποια στοιχεία. Και επειδή ζούμε σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη ιστορία, αρχίζει και μέσα από τον Όλυμπο, σαν ένα από τα πιο παλιά βουνιά, δείχνει και την εξέλιξη της περιοχής. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι βρέθηκε αυτό στην Νεοκαισάρια, πιθανόν να βρεθούν και κάποια άλλα στην συγκεκριμένη περιοχή ή στη γύρω περιοχή και να εξηγήσουν κάποια φαινόμενα τα οποία μέχρι τώρα μπορεί να φαντάζουν και ανεξήγητα για τους ίδιους τους κατοίκους. Και να εξηγήσουν δηλαδή μια ιστορία 9 εκατομμυρίων ετών και όχι 2.000 ή 3.000 χρόνων που ξέρουμε μέχρι τώρα. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ανακάλυψη και για την επιστημονική κοινότητα, αλλά όπως είπαμε και για την τοπική κοινωνία, διότι θα δώσει πολλές πληροφορίες για το παρελθόν της περιοχής, την ιστορία. Ναι. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι την ώρα που γινόταν η εκδήλωση είχαμε και τα γνωστά μπλουζάκια, σχετικά, τα οποία τα αγάπησαν πάρα πολύ οι χωριανοί μου και όχι μόνο.
Και θέλησαν να αγοράσουν αυτά τα μπλουζάκια, τα οποία ήταν ευτελούς ποσού, δηλαδή ήταν ίσα-ίσα το, η εκτύπωση και το κόστος αγοράς της μπλούζας. Και έτσι από 20 μπλουζάκια που υπολογίζουμε είχαμε φτάσει στα 135. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει η δίψα από τον κόσμο για να δούμε κάτι διαφορετικό. Η Νεοκεσάρια όμως δεν έχει μόνο αυτή την έκπληξη, σύντομα μπορεί να μάθετε κι άλλες. Τι είδους εκπλήξεις μας ετοιμάζετε? Δεν σας ετοιμάζουμε εμείς, τα ετοιμάζει το ίδιο το έδαφος. Το βασικό είναι όταν θα τα βρείτε, τέλος πάντων θα έχετε μια εικόνα, θα είμαστε εδώ, ανοίχτε τα μικρόφωνα για να τα ανακοινώσουμε. Ναι, νομίζω ότι και λόγω της υποστήριξης που μας είχατε όλο αυτό το διάστημα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και της ανοιχτής συνομιλίας που είχαμε πάντα, για όλα τα θέματα που μας έχουν επηρεάσει το τελευταίο διάστημα, μας δώσατε βήμα, μας δώσατε λόγο. Και αυτός ο λόγος και το βήμα που μας δώσατε αξιοποιήθηκε στην τοπική κοινωνία και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργοδικό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Τη θεωρούμε δεδομένη βεβαίως. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, δεν έχει είσοδο, δεν έχει περιορισμούς, είναι ελεύθερη και θα δώσει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να δει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα σε τέτοιες αντίστοιχες. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κατερίνης στην ΕΚΑΔΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας.